Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας, που από τη στιγμή που μπήκαμε στο ξενοδοχείο αντιληφθήκαμε και νιώσαμε αυτό που σας είπα και στην προηγούμενη συνδιάσκεψη, την ενότητα και την ανάγκη σύμπραξης από τη μια άκρη ως την άλλη. Είναι αυτό που έχουμε πει και άλλη φορά, ότι το κάθε όνομα από εσάς δεν χαρακτηρίζει μόνο την πόλη σας που έρχεστε, ας πούμε, πώς το λένε, Ανδρέας από τα Τρίκαλα, Απόστολος από τα Τρίκαλα, Απόστολος από τα Τρίκαλα, ναι. Τέλος πάντων, καλησορίζω και εγώ, καλημέρα σε όλους σας. Ο κύριος Ρομπίδης ως πρόεδρος του Ερμητηρίου, οπωσδήποτε αντικειμενικοί λόγοι τον κάνουν να μην βρίσκεται εδώ πέρα. Αλλά οπωσδήποτε μας παρακολουθεί από απόσταση. Ο ίδιος μου είπε να σας μεταφέρω την αμέριστη υποστήριξη στην κοινότητα ασφαλιστών. Ο Μιχάλης Ρομπίδης πραγματικά έχει δείξει στο παρελθόν ότι είναι κοντά στους ασφαλιστές, παρόλο που είναι εκπροσωπεί τον κλάδο του τουρισμού, είναι κοντά στους ασφαλιστές και το έχει δείξει πάρα πολλά χρόνια. Είμαι προβληματισμένος σε αυτό το χαιρετισμό για το τι πρέπει να πω. Διότι πραγματικά έλεγα ότι αν προλογίσει ο Χατζηδεοδοσίου, Γιάννη, θα τα πει όλα. Οπότε δεν μένει τίποτα να πεις εσύ. Θα επικοινωνήσω μαζί σας με το γνωστό τρόπο που μπορώ και επικοινωνώ και με ξέρετε, προσπαθώντας να αγγίξω τα συναισθήματά σας στο δικό σας εσωτερικό κόσμο, να σας γεμίσω λιγάκι αυτοπεποίθηση με αυτό που πάμε να κάνουμε και με την αστειότητα τη δική μου που ξέρετε ότι έχω. Λοιπόν, γιατί ο Γιάννης Χατζηδεοδοσίου έχει το εξής χάρισμα, να μπορεί να σου λέει κάποια πράγματα, να τον κοιτάει το καθένα χωριστά στα μάτια και να λες τώρα το κάνω. Είναι η σειρά μου να μπω, να βγω, να το κάνω. Δηλαδή έχει τον τρόπο να σε πείθει ότι έλα μαζί μου, ακολούθα στον τον δρόμο που θα κάνουμε. Δεν ήθελα να αποφύγω να μιλήσουμε για αγανακτισμένους, για ανεβολίαστους. Μην τους υποτιμάτε, κάποτε το κίνημα των αγανακτισμένων και του «δεν πληρώνω» γίνανε πολλοί και έγιναν και κυβέρνηση. Έτσι, δεν τους υποτιμάμε, αλλά δεν θα ήθελα να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Ξεκινάμε από το τι είμαστε εμείς εδώ πέρα. Είμαστε πολιτές, εμπορευάμενοι δηλαδή. Είμαστε εμπορευάμενοι, αλλά δεν είμαστε όλοι εμπορευάμενοι. Είμαστε κυρίως πολιτευάμενοι, έτσι. Άρα λοιπόν, εκπροσωπούμε εδώ την πολιτεία, είμαστε πολιτευάμενοι και εμπορευάμενοι, άρα ασκούμε λόγο, πολιτικό λόγο, έτσι. Λοιπόν, και ο πολιτικός λόγος αυτός δεν είναι γραμμένος στις πλάκες του Μωυσή, ούτε είναι μια πανάκια που κρατά στο χρόνο αξιοκρατικά και υπάρχει σε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό ανάλογα με τις συγκυρίες αλλάζει. Παραδείγματος χάρη, παλιότερα, αν ένας έχανε τη ζωή του από COVID, έκλεινε το σύμπαν όλο και όλη η αγορά. Σήμερα 80 άτομα χάνουν τη ζωή τους από COVID, είναι ανοιχτή όλη η αγορά και βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ πέρα. Ένα λεωφορείο χάνεται την ημέρα από COVID. Αν ήταν λεωφορείο που πραγματικά έχει συμβεί αυτό, τότε για 6 μήνες τα κανάλια θα ασχολούνται με αυτό το θέμα. Σήμερα είναι απλά ένα στατιστικό. Έτσι λοιπόν, ο λόγος ο πολιτικός διαφοροποιείται και τα μηνύματα πολλές φορές είναι ανάλογα με τις συνθήκες και τις στιγμές που θα γίνουν. Σας δίνω ένα δώρο και θα σας το παραθέσω και κάπου εδώ πέρα μπροστά, όποιος θέλει να το έχει. Όποιος θέλει να συνεχίσει τη ζωή του, να γίνει πολιτικός και όχι να λύσει τα προβλήματα του κλάδου του, άρα εμπορευάμενος υπηρεσία ασφαλιών. Λοιπόν, σας δίνω κάποια τρίκ, ούτως ώστε να μπορείτε να γίνετε πάρα πολύ καλή πολιτική. Έτσι, δηλαδή, οποιαδήποτε σειρά πάρετε και διαλέξετε από εδώ πέρα, βγάζει ένα πολύ ωραίο νόημα, χωρίς να βγάζει κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, είναι πολιτικοί λόγοι που δεν λένε τίποτα. Παραδείγματος χάρη, λέει, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η έκταση και η μέθοδος διαμόρφωσης των στελεχών μας βοηθάει να προετοιμάσουμε και να αφομοιώσουμε ένα γενετικότερο σύστημα πλατιάς συμμετοχής.
Πάρα πολύ ωραία ακούγεται, αλλά δεν λέει τίποτα. Όποια σειρά και να πάρετε και να το ανακατεβάσετε, βγαίνει ένας πολύ ωραίος πολιτικός λόγος, χωρίς όμως να έχει νόημα. Θα σας το παραθέσω, όποιος θέλει να κάνει πολιτική με αυτό το πράγμα, με αυτόν τον τρόπο, ό,τι και να πάρετε, η επιμέλεια της οργάνωσης και προπάντων το ξεκίνημα μιας αποφασιστικής, ανέβασε το λίγο, πάω αλλού. Η καθημερινή πρακτική έχει αποδείξει ότι ένα μοντέλο πολύπλευρης δράσης μας βοηθάει να προετοιμάσουμε και να αφομοιώσουμε τις νέες συνιστώσεις συντεταγμένες. Όποια σειρά και να πάρετε, βγάζει το ίδιο νόημα. Σας το χαρίζω για αυτούς οι οποίοι θέλουν να γίνουν πολιτικοί. Και μια που αναφερθήκαμε στους πολιτικούς, μου έρχονται στο μυαλό δύο γάιδαροι. Επειδή χθες μου είπατε, αν το ανέκδοτο δεν είπα, και μάλιστα και ο Δημήτρης σήμερα μου το είπε, λέει ανέκδοτο δεν είπα, θα σας πω ένα ανέκδοτο με την ιστορία της Κλέρης και του Ντορί. Ο Ντορίς λοιπόν έβλεπε, περνάω μηνύματα να ξέρετε, ο Ντορίς λοιπόν έβλεπε την Κλέρη, σουνάμινη κουνάμινη, λιγερή και κουνιστή να κατεβαίνει και να της λέει, ο Ντορίς, «Κλέρη μου, μου σχουβουλάς, σε θέλω, σε γουστάρω. Πώς θα γίνει να γίνουμε ζευγάρι?» Έτσι. Και φυσικά, ο γάιδαρος ο Ντορίς είχε, πρέπει να το δείξω και στην κίνηση, «να γίνουμε ζευγάρι». Του λέει λοιπόν η Κλέρη, «αν αχαθείς, μας βλέπει ο κόσμος, μη σου νοιάζει αυτό, εγώ είμαι εδώ». Έτσι. Την άλλη μέρα, «σε βλέπω και σαστίζω, θέλω να γίνουμε ζευγάρι». Και λέει η Κλέρη, «μας βλέπει ο μπαμπάς μου, σταμάτα, μη σε νοιάζει αυτό εσένα, εγώ είμαι εδώ». Την άλλη μέρα, «Κλέρη, λιώνω για σένα, μωρό μου. Λοιπόν, θέλω να βρεθούμε μαζί, μη σε νοιάζει αυτό εσένα». «Και άμα μείνω έγκυος», του λέει, «μη σε νοιάζει αυτό εσένα, εγώ είμαι εδώ». Κάποια στιγμή λοιπόν η Κλέρη μένει έγκυος, τρέχει στον Ντορί, «Ντορί, μου συμβαίνει το εξής, έμεινε έγκυος, τι μη νοιάζει εμένα?» Ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με αγνές προθέσεις. Να γνωρίζετε όλοι ότι για να δράσει ο νους και να κινηθεί, τρία πράγματα πρέπει να συμβαίνουν. Για να ασχοληθεί κάποιος μαζί σας, εκτός είναι το παιδί σας, για να ασχοληθεί κάποιος μαζί σας, για να κάνει κάποιος αυτό που εσείς θέλετε, εμείς τι θέλουμε, τρία πράγματα πρέπει να συμβαίνουν. Η διάθεση για σεξ, έτσι, τα δίνω όλα για να κάνω σεξ μαζί σου, έτσι. Μια καλή μπίζνα και η τάση για φήμη, δόξα και δημοσιότητα. Όταν κληθήκαμε να πιστοποιηθούμε πριν χρόνια και υποχρεωθήκαμε στις αστικές ευθύνες, μας λέγαν όλοι, «αυτό είναι για το καλό σας. Κάντε το εσείς, εγώ είμαι εδώ». Όταν τα προϊόντα μας περάσανε στο γκισέ των τραπεζών, μας λέγανε, «εσύ είσαι η ραχοκοκαλιά των πωλήσεων. Εσύ είσαι αυτός που κρατάς την ασφαλιστική βιομηχανία στα χέρια μας». Τι ξέρουν οι τραπεζικοί από πωλήσεις? Προχώρασε, εγώ είμαι εδώ. Όταν οι ασπίδες κλείσανε και ξεχύλισε αφιβολία στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης, ήρθε το κράτος και είπε, «είμαι εγώ εγγυητής, εγώ είμαι εδώ». Οι φωτιές στο Μάτι, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, οι πλημμύρες στη Μάνδρα που ήμασταν χθες. Βγήκε το κράτος λοιπόν και είπε ότι «θα σας αποκαταστήσω, εγώ είμαι εδώ». Λες και αυτή η αποκατάσταση, που έτσι νομίζουνε, είναι από το υστέρημα των κρατικών επενδύσεων. Έτσι, καμία κουβέντα για την εναλλακτική περίπτωση της ιδιωτικής ασφάλισης. Ο ασφαλιστής δεν είναι εδώ. Ο υπουργός, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, στην έκθεση, πριν τον κορονοϊό, τώρα, πριν 1-2 χρόνια,
Λοιπόν, μας είπε ακριβώς, εσάς τους ασφαλιστές σας ζηλεύω. Σας ζηλεύω γιατί θα ζήσετε στιγμές που δεν τις περιμένατε ποτέ. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν συγκλίνει και συναποφασίσανε με το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης. Γι' αυτό εμείς εξαγγείλουμε συνεργασία με υγιείς δυνάμεις ασφαλιστικής αγοράς. Ο Άδωνης είναι εδώ. Λοιπόν, τελικά βλέπετε ότι εάν δώσουμε αυτό το μήνυμα στους πολιτικούς, αυτό που θέλουν, όχι σεξ και μπίζνα φυσικά, αυτό που θέλουν, την φήμη και τη δόξα. Εάν βρούμε, κύριε Χατζηδεδοσίου, και δώσουμε στον πολιτικό τη φήμη και τη δόξα που έχει ανάγκη και συνταχτούμε δίπλα τους, 16.000 νοματέοι τόσο περίπου είμαστε, πριν συρρυκνωθεί άλλο ο χώρος, γιατί προσέξτε κάτι, όσο πιο πολύ μαζεύεται, όσο πιο μικρός είναι ο βάλτος, τόσο πιο μεγάλα αισθάνονται τα βατράχια που είναι μέσα. Δηλαδή αποτελεί ενότητα, προϋπόθεση της ενότητας, προκειμένου να πούμε ότι δώσε μας, σου δίνουμε τη φήμη, σε δοξάζουμε, σε ψηφίζουμε ρε αδερφέ, δώσε μας το αυτονόητο. Αυτό ας πούμε που είναι το αυτονόητο, δηλαδή την δυνατότητα να δώσουμε στον κόσμο την ιδιωτική ασφάλιση που αξίζει. Αυτό που εσείς λέτε ότι είναι θέμα που γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Τη σύνταξη που του αξίζει, έτσι, χωρίς να φοβούνται τις συνέπειες αυτού. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιο είναι το κλειδί της επιτυχίας, αλλά σίγουρα το κλειδί της αποτυχίας είναι να θέλεις να τα έχεις όλους καλά. Πολιτική. Έτσι. Με αυτά, σας λέω και μια πολύ ωραία ιδέα που μου είπε και ο Κυριάκος ο Μερλής, μοιραστήκαμε μαζί, είναι αναγκαίο, ίσως, αυτή τη στιγμή να αποκτήσουμε τη δική μας εποπτεία. Δηλαδή μια ανεξάρτητη αρχή εποπτείας. Αυτό που ήταν από την αρχή που ξεκίνησε να γίνει η ανεξάρτητη αρχή και συνέχεια πήγε στην Τράπεζα της Ελλάδος, ας πούμε, το οποίο δεν είναι ανεξάρτητο. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε μια ανεξάρτητη αρχή. Πρέπει να έχουμε μια εποπτεία που να έχουμε εμείς τη δική μας γνώμη. Να μπορούμε δηλαδή να πάμε την αγορά προς τον καλύτερο δρόμο και ευχαριστώ που το μοιράστηκε ο Κυριάκος ο Μερλής αυτό μαζί μου. Χαιρετίζω τις εργασίες του Πανελλήνιου αυτού συνεδρίου, εκλεγμένων ασφαλιστών, στον φιλόξενο Πειραιά. Εύχομαι του χρόνου να είμαστε θωρακισμένοι πλέον από οποιαδήποτε ιό, να είμαστε υγιείς, να είμαστε εδώ, να αλλάζουμε απόψεις, να είμαστε ενωμένοι. Έτσι, λοιπόν, αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.